Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Μπορεί να βρισκόμαστε 15 ημέρες πριν εκπνεύσει η παράταση της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, ωστόσο περισσότεροι από 1 εκατομμύριο φορολογούμενοι εξακολουθούν να κρατούν αποστάσεις από την ηλεκτρονική πύλη του TaxisNet. Οι φορολογούμενοι δεν βιάζονται να υποβάλουν δήλωση, με πολλούς από αυτούς να αναζητούν τρόπους αποφυγής των τεκμηρίων. Να σημειωθεί πως πολλοί φορολογούμενοι εξαιτίας της μείωσης που έχουν υποστεί τα εισοδήματά τους δεν φορολογούνται για αυτά που πραγματικά δηλώνουν στην εφορία, αλλά για μεγαλύτερα ποσά τα οποία προκύπτουν από την εφαρμογή των τεκμηρίων διαβίωσης. Υπάρχουν πάντως κινήσεις με τις οποίες οι φορολογούμενοι μπορούν να αποφύγουν τις παγίδες των τεκμηρίων. Διαβάστε τι στο insider.gr. Το σχέδιο για τη μεταμνημονιακή εποπτεία της Ελλάδος θα παρουσιάσει σήμερα Τετάρτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στη βάση του εν λόγω σχεδίου, για κάθε 3 μήνες έως και το 2022, κλιμάκι του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της Κομισιόν και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου θα παρακολουθούν τόσο τα δημοσιονομικά μεγέθη της Ελλάδος, όσο και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, αξιολογώντας κυρίως το αν τηρούνται οι δεσμεύσεις των μνημονιακών μεταρρυθμίσεων, καθώς και η υλοποίηση των πρόσθετων όρων της Συμφωνίας. Στη βάση αυτή, λοιπόν, θα συντάσσουν εκθέσεις, οι οποίες και θα περνούν από το ραντάρ των αγορών που θα αποτιμούν με το δικό τους τρόπο μέσω των περίφημων spread, την ελληνική πρόοδο, ενώ θα αναλύονται και στα Eurogroup, όπου εάν διαπιστώνονται αποκλίσεις, θα γίνονται συστάσεις στην Ελλάδα για τη λήψη διορθωτικών παρεμβάσεων. Νέα ζωή αποκτά το πρώην εμπορικό κέντρο Pantheon Plaza στη Λάρισα, το οποίο άνοιξε πριν από μία δεκαετία, αλλά ποτέ δεν στέριωσε. Η πορτογαλική Sona Sierra, η οποία διαχειρίζεται περίπου 80 εμπορικά κέντρα παγκοσμίως, και η επενδυτική εταιρεία Blue House, η οποία μεταξύ άλλων δημιούργησε το εκπτωτικό χωριό MacArthur Glen στα Σπάτα, ετοιμάζονται να επαναλειτουργήσουν στα τέλη Οκτωβρίου το εμπορικό κέντρο, στο οποίο τα τελευταία χρόνια λειτουργούσε μόλις ένα πολυκατάστημα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών. Η νέα προσπάθεια λοιπόν γίνεται με διαφορετικό όνομα και στόχευση. Το ακίνητο μετονομάζεται σε Fashion City Outlet και θα λειτουργεί ως εκπτωτικό και ψυχαγωγικό κέντρο, θα διαθέτει 20.000 τετραγωνικά μέτρα εμπορικών επιφανειών και χώρων αναψυχής, με περισσότερα από 70 καταστήματα καθώς και 1.600 θέσεις στάθμευσης. Στόχος είναι τα έσοδα του εκπτωτικού κέντρου κατά το πρώτο χρόνο λειτουργίας να φτάσουν τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Με περισσότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο insider.gr.